Κατά πρώτον πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τους συμπολίτες μας, όμως κάποια τέτοια γεγονότα δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Από ό,τι ξέρετε, εμείς τροφοδοτούμαστε νερό από τη Λέρνη, από την πηγή της Αμιμόνης και έχουμε και σαν περίσσιο νερό μία απομόνα παλαιά της Νέας Κίου, η οποία το καλοκαίρι μόλις παρουσιαζόταν έλλειψη, τη βάζαμε 2-3 ώρες και έτσι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Εχθές 5 και 20 ειδοποιήθηκα από συμπολίτες μου ότι έχει πέσει η πίεση του νερού, όχι ότι δεν υπάρχει νερό. Αμέσως κινητοποιηθήκαμε και ανακαλύψαμε ότι στον χώρο της Πομόνας υπάρχει πρόβλημα. Ξέρετε, Δευτέρα εχθές έπρεπε να βρούμε ανταλλακτικά. Όλη τη νύχτα παλεύουν τα συνεργεία εκεί να βρουν τη λύση, γιατί χωρίς ανταλλακτικά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Χρειάζονται εξολικείς, πρέπει να επισκευαστεί το μοτέρ. Και πάνω στην ατυχία αυτή είχαμε και άλλη μια ατυχία. Σταμάτησε και το μοτέρ της Αμιμόνης να τροφοδοτεί νερό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σωστά διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος, αλλά οι υπηρεσίες επαγρυπνούν και πιστεύω ότι είναι η ώρα περίπου τώρα 9, πιστεύω ότι σε καμία ώρα θα έχουν νερό στις βρύσες τους. Και πάλι τους ζητούμε συγγνώμη. Οι προσπάθειες και από τον Δήμαρχο αλλά και από τις υπηρεσίες ήταν άμεσες. Όμως ξέρετε ότι οι άνθρωποι είναι ο καιρός των διακοπών. Για να βρεις κατάλληλους ανθρώπους να επισκευάσουν αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, τα καταφέραμε και αυτή τη στιγμή είναι οι άνθρωποι εκεί, οπότε επισκευάζουν, ας κάνουν λίγο υπομονή και ελπίζουμε ότι το καλοκαίρι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Είναι απρόβλεπτα πράγματα και αυτή τη στιγμή έχουμε και διακοπή στο συγκεκριμένο σημείο και από τη ΔΕΗ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τι γίνεται. Έχουν και εμείς και οι σωλήνες μέσα αέρα, πρέπει να γίνει εξαέρωση, από ό,τι βλέπετε ο υπάλληλος η συνέχεια εδώ πέρα κάνει την εξαέρωση, γιατί το νερό έρχεται από 10 χιλιόμετρα μακριά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα.